και πλακώσει τι κλωτιέ του παοξίδε και φοβηθούν οι παοξίδε και χάσουν μαγιά του. Αν όχι, διακοπεί το παιχνίδι. Ακόμα και έτσι. Πόσου βαθμού έχει, 19. Άμα τον κερδίσει τον Πάο πάει 22, δεν σώζεται άλλο το παλέμ. Άμα είναι μάγκα και πάρει διαιτησία και αρχίζουν τι κλωτιέ με τον Πανιόνι και τι φτυσιέ. Δεν σα τούγει να ράκουγε, σώζεται και ακόμα χάνει. Βρέκου τι έλεγα εγώ, μαθηματικά ελπίζει. Ναι. Τελείωσε. Στείνει ένα μάτς λοιπόν τρομοκρατία και αν περάσει ο Τσαμπουκάς του κέρδισε. Αν δεν περάσει ο Τσαμπουκάς του έπεσε. Ο άλλος ήρθε από την Κρήτη διακοπές στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορούσε να κερδίσει και κερδίσει τον Κάρι. Ρε άκου τι σε λέω εγώ τώρα. Αλλά... Πάει Τσαμπουκά. Αν ο διαιτητής μασίσει και μασίσουν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τις μπουνιές, την αλητεία και τις κλωτσιές όπως έκανε ο ΠΑΟΚ χθες με τον Ολυμπιακό, πάει και κερδίσει κι ο Άρης. Λοιπόν... Γιατί με συγχωρείς. Αν όμως ο διαιτητής πει εδώ θα παίξουμε μπάλα και όχι ξύλο, την έκατσε τη βάρκα ο Μάγκας ο Σκόρδας. Προκαλεί τώρα. Και ο Πάοκ τι θα κάνει τώρα. Θα πάει ο Σαββίδης, θα πάρει 50 γουρούνια να πάει στο Χαριλάου. Θα πάει 50 Ρώσους. Να αρχίσει να δέρνει κι αυτός. Τι θα πάει, έτσι θα πάει. Χαζό. Δηλαδή ο Σκόρδας είναι και βλάξ. Δηλαδή θες να το κάνεις στο μάτς πόλεμο, το λες κιόλας μια εβδομάδα πριν. Τόσο βλάκας είσαι δηλαδή. Θες να το κάνεις πόλεμο, δεν το λες. Τώρα ακούει ο άλλος στην Τούμπα, ο Ρώσος. Θα πάρει 50 γουρούνια να πούμε και άλλους 15 τσετσέλους και 50 Ρώσους, άλλο δύο πούλμα και άντε πάει τους δύρεις. Θα πέσει το ξύλο τους αλεπούς, θα διακοπεί και το μάτς. Τόσο έξυπνος είναι ο Σκόρδας. Πολύ έξυπνος είναι πέστονα. Έβαζε τις υπογραφές αυτός και ο Κότσε για τις μεταγραφές. Πολύ έξυπνος είναι πέστονα. Για τα αρσενικά από τους όρχες τα καταλαβαίνει. Πανέξυπνος είναι. Αχαμνά λέγονται. Λοιπόν, και ο Σιγά το κάνει την Παναγή, πήρε την Ακαδημία του μαζί με τους άλλους στο αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη, πώς λέγεται το αεροδρόμιο της Μίκρας. Και 500 παιδάκια, 400 παιδάκια του Ολυμπιακού. Καλωσόρισε την αποστολή του Ολυμπιακού. Αλλά αυτά για εσάς είναι ψηλά γράμματα. Άντε, φύσα τη μίξα σου εκεί που εκεί. Τρέχει, πήρε 4 κιλά χαρτί υγείας από το αυτό. Δεν έφερε κανένα χαρτομάτι από το δικό σου. Πάλι με ξένα αυτά εκεί. Είναι για τους καφέδες που διέλυσε. Α, διέλυσε τους καφέδες. Άντε, καλά. Πάμε. Καλά ήταν. Άντε, καλό μεσημέρι.